Ξαδέρφη, μετά από. Ξαδέρφε. Μετά από 8 μήνες. Πάλι εδώ! Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε παγωτό. Καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι. Καλοκαίρι έχουμε, όλοι θέλουμε κάτι γλυκό, έτσι δροσιστικό, οπότε νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία. Έχουμε ξανακάνει βίντεο με παγωτό συνταγή, αλλά ναι, ήταν με τρία υλικά εκείνο. Βάλτε τα πίσω εδώ. Όχι. Βάλτε τα πίσω εδώ. Κοίτα, η βάση του παγωτού έχει όντως τρία υλικά, αυτό που θα κάνουμε okay, σήμερα. Ναι. Τώρα για την γαρνιτούρα θέλουμε, τρία υλικά θέλουμε. Θέλω να μας πεις τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Στη βάση ξεκινάμε με ένα μόρφατ. Αυτό τι είναι? Νομίζω ότι είναι άπαχο γάλα, ρε παιδί μου, είναι αποβουτυρωμένο, δεν ξέρω γιατί είναι πολύ πηχτό. Μου στέλνει η Λιάννα μήνυμα, θέλω μόρφατ. Η τύπησα, επειδή ήξερα ότι δεν ξέρω, μου στέλνει φωτογραφία το συγκεκριμένο. Μόρφατ. Είχατε και στο χωριό σας μόρφατ, όλοι σας. Ζαχαρούχο γάλα. Τέλεια. Υπάρχουν διάφορα στο εμπόριο. Και ένα ευαπορέ, νουνού, ό,τι. Ένα γάλα ευαπορέ, ρε παιδί μου. Τώρα, επειδή θα κάνουμε γεύση μπουένο. Γεύση! Κάτω! Όχι, όχι, θα το φας έτσι και με γεύση! Τώρα, επειδή θα κάνουμε γεύση μπουένο, θα χρησιμοποιήσουμε μία πραλίνα φουντουκιού, ένα digestive. Τα συγκεκριμένα άλλα μπισκότα. Κοίταξε, εγώ χρησιμοποιώ digestive γιατί... Αυτά είναι λίγο καλύτερα γιατί δεν, να το πω, παπαριάζουν μέσα στο... Ναι, δεν μαλακώνουν. Δεν μαλακώνουν, ναι, ναι. Παπαριάζουν και εσύ. Παπαριάζουν. Μπορείτε να πάρετε και σταγόνες σοκολάτες. Εμείς έχουμε πάρει λευκή και γάλακτος. Ρέκα, δεν μπορώ, Γιώργο. Ένα, μη ξαδερφή. Στρατηγία, πρόσεχε. Και για σκεύη θέλουμε ένα μπολ. Μια μπασίνα. Ένα μίξερ και φυσικά... Ένα τάπερ. Αυτά. Οπότε... Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Πάμε. Ποιος θα μαγειρεύει σήμερα? Εγώ. Πάλι. Ναι. Να διευκρινίσω για κάποια πράγματα και κάπως λίγο να διευκολύνει τη διαδικασία και να φρατέψει πιο πολύ το μείγμα μας. Οπότε, το μόρφα και το ζαχαρούχο μπορούμε να τα βάλουμε στο ψυγείο για περίπου μία ώρα. Ποιο λόγο? Γιατί τα θέλουμε να είναι κρύα, αν δεν θέλουμε να είναι θερμοκρασία δωματίου, θα αφρατέψει πιο γρήγορα. Οκ, okay, κατάλαβα. Και το ευαπορέ να το βάλουμε για περίπου μία μισή ώρα στην κατάψυξη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Let's go! Come on. Τι κάνουμε, το ανοιγώ? Ναι, ανοίξτε. Ανοίξτε το μορφάτ. Μορφάτ. Το μορφάτ. Άμα θέλει. Θα πέσει. Όχι. Είναι σαν στόκος. Πρώτη φορά θα δω μορφάτ από κοντά. Είναι σαν στόκος. Τι είναι αυτό, ρε? Είναι σαν στόκος. Τρώγεται. Μη. Βάζεις χέρια. Το μόρφατ είναι έτσι, το βλέπετε, είναι... Μπράβο. Ουι, έπεσε. Σαν γατοτροφή είναι. Κάπως έτσι, μαζεύουμε και ό,τι έχει περισσέψει. Να βοηθήσουμε και λίγο, μπορούμε να πάρουμε ένα κουταλάκι, να σπρώξουμε... Αυτό μπορείς να το κάνεις με το δάχτυλο, γιατί δεν το λες στον γιατί κόσμο. Δεν θέλω να κουμπίσω το δάχτυλο. Αυτό τώρα που είπε η Λιάννα, δεν πρέπει να το ακούσετε. Εσείς τώρα, αν είστε φοιτητές, τους έχουμε πει να έχουν 500 σκεύη, τώρα θα έχουν και 500 κουτάλια. Μπορεί ο φοιτητής να έχει ένα κουτάλι. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό θα το φας εσύ, θα το φάει η θεία, θα το φάνε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί εγώ να βάλω τα χέρια μου μέσα. Οπότε τι κάνουμε, καθαρίζουμε τα χεράκια μας, κυρίες και κύριοι, όταν πάμε να κάνουμε τη συνταγή. Και αφού τα καθαρίσουμε, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε κουτάλια και όλα αυτά. Βάλτε και λίγο δαχτυλάκι. Προετοιμάζουμε το... Να το κάνω εγώ. Μίξε... Όχι. Με το μίξερ μας. Και... Εγώ θέλω να το βοηθήσω. Το χτυπάμε ελαφρώς λίγο για να σπάσει όλο αυτό. Ελαφρώς και άλλη πολεμάει. Σε αυτό το σημείο ανοίγουμε το ζαχαρούχο γάλα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Να το ανοίξω. Ναι, αλλά πρόσεχε γιατί θα φύγει, ναι, είναι κοντά. Θυμά. Πλάνο και μπορείς να το ρίχνει σιγά σιγά. Και τώρα σιγά σιγά ρίχνουμε το ζαχαρούχο και ξανά χτυπάμε. Θα σου ρίξω γάλα. Μπορείς να πάρεις το κουταλάκι και να μαζέψεις ό,τι υπάρχει. Το απομεινάρι. Ναι. Sorry για την πλάτη τώρα. Το πάμε καλά. Ναι. Πάρε. Εμείς συνεχίζουμε και χτυπάμε.
πίσω. Ανεβάζουμε λίγο την ένταση. Πάμε, πάμε. Στα παιδιά, αφήστε τα γυμναστήρια. Τώρα με καλοκαίρι φτιάχνετε μόνο παγωτά. Πραγματικά. Όντως. Έτσι, κύκλι. Κύριε. Ωραία. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία αφρά τη ζύμη. Δεν θα το πούμε ζύμη, αφρά το μείγμα. Και τι το ανοίγεις εσύ? Ωραία, άνοιξε το. Πάμε πάλι, παιδιά. Σήμερα έχω το ρόλο του ανοιχτήρι. Κάτσε εδώ, θα πετάξει και λίγο, το ξέρω από δεν χρειάζεται, φραπέ. Ρίξ το έτσι όπως είναι, δεν χρειάζεται. Εδώ. Ναι, 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 ξεκίνα. Να ρίχνεις. Πάλι εδώ σε χαμηλή φωτή, γιατί είναι υγρό, θα πετάγεται παντού. Όταν τα υλικά είναι κρύα, μας βοηθάει πιο πολύ στο να αφρατέψει το μείγμα και να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία. Πιο γρήγορο η διαδικασία. Η διαδικασία πιο γρήγορο. Πιο γρήγορη διαδικασία. Αυτό. Επειδή πάρα πολλοί ρωτάνε ποιος είναι ο ρόλος μου στα cooking, είναι να. Πώς το λέω, να. Να αναδεικνύεις εμέν. Να αναδεικνύω την ξαδέρφη μου. Και τα μαγειρικά μου skills. Ναι, εκτός από αυτό, να βοηθάω την Ηλιάνα να τα λέει σωστά. Μην πανικοβληθείτε που θα δείτε ότι το μείγμα είναι αρκετά αραιό. Όχι, μη. Θέλω κάτω στα σχόλια, τώρα που δεν ακούει η Ηλιάνα, να γράψετε χρόνια πολλά Ηλιάνα, γιατί η Ηλιάνα ανεβαίνει το βίντεο το Σάββατο και προβλήνει την γιορτή. Πείτε τη χρόνια πολλά, μια χρόνια. Έλα, πάμε Ηλιάνα, πάμε! Πόση ώρα πρέπει να το κάνεις ανακατοματική? Μέχρι να φτάσουν στη σύσταση να είναι αφράτη κρέμα. Α. Και 4 λεπτά και θέλει σύστημα. 4 λεπτά, παιδιά! Τώρα σε αυτό το σημείο... Όχι ρε φίλε, ας το έχεισα. Θα βάλουμε την πραλίνα μας. Ιδανικά το τέλειο θα ήταν να τη βάλετε στο ψυγείο για να λίγο να σφίξει, ώστε όταν θα τη βάλουμε μέσα να μην απλωθεί τελείως, να υπάρχουν και κάποια κομματάκια μέσα στο μείγμα. Να δεν γίνεται αυτό. Δεν θα το ανοίξεις έτσι. Πρέπει να έχεις τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο. Δεν θα φας άμα έτσι. Και ένα κουταλάκι επίσης. Αυτό να το κάνω εγώ. Να ρίξεις... Ναι. Πάρε μια γενναιόδορη ποσότητα περίπου... Α, πρέπει να το ανακατεύεις πάλι. Ναι, θα το ανακατέψω. Ρε, τι κάνει η ανακατοματική. Ωραία, έχει πάρει έτσι μια ένα... Αυτό. Ναι, ρίξε. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο ακόμα. Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, αν θέλετε πολύ πιο έντονη γεύση σοκολάτα. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Να δείξουμε ένα respect στο στρατηγό που κρατάει την κάμερα σήμερα. Ωραία. Και άλλο βάζω. Βάλε και αυτό και τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Τα χέρια αυτά, αγόρι μου, κάτι σίγουρο πάει πω μια κάμερα του αγαπητούς. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Σαν μείγμα το βλέπετε. Για φέρε εδώ να το ελέγξω. φέρε ένα κουταλάκι να το δοκιμάσουμε. Και το παγωτό σας, παιδιά, τι είναι αυτό? Τι είναι κουταλάκι. Έτοιμο. Για να μιλάω. Παιδιά, έχει γεύση μπουένο. Έχει, η αλήθεια είναι ότι... Είναι χωρίς πλάκα σαν μπουένο. Λοιπόν... Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι τα καλοκαίρια θέλουν κάτι διαιτητικά. Τώρα θα μας βρίζουνε. Παιδιά, εντάξει, είπαμε. Μην τρελαθώ. Τώρα σε αυτό το σημείο. Το αγαπημένο μου σημείο. Digestive! Ανοίγουμε τα digestive ή ό,τι μπισκότα θέλετε. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να πλύνω τα χέρια μου. Ναι. Πριν τα ανοίξετε, παιδιά, τα πατάτε έτσι στη συσκευασία και το ανοίγετε και τα είναι ήδη θερματισμένα. Να το κάνω. Όχι, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσουμε όλη Οπα, τη sorry, συσκευασία. Κατά λάθος. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε όλη τη συσκευασία γι' αυτό. Αλλά εγώ παρόλα αυτό το ανοίγω. Μισό. Δεν με νοιάζει. Προχωράω μόνος μου. Θα αναλάβω το cooking. Όχι. Και αρχίζω και τα θρηματίζω. Τα θρηματίζω εγώ. Εσύ δεν έπλυνες τα χέρια σου. Με είδε. Από εδώ, Γιώργο, από εδώ. Δεν θα μιλάς στο καμεραμάν. Από εδώ. Εγώ είμαι υπεύθυνη. Παίρνουμε περίπου τη μισή ποσότητα από τα μπισκότα και κοίτα, τα θρηματίζουμε με τα χέρια μας. Δεν το τράβηξα να βάλω. Λοιπόν. Πάμε, ξαδέρφη. Σε αυτό το σημείο βάζουμε. Το ψαλίδι. Τη μισή ποσότητα περίπου, σε λευκή. Αν θέλετε, θα βάλουμε και άλλη κουβερτούρα από τέτοια. Ναι, για να καλύψει το. Είναι ήδη πολύ γλυκό, μην το κάνουμε να σε λιγώνει. Βάζουμε και εδώ τη μισή ποσότητα. Παίρνουμε μία μαρίζ και ανακατεύουμε. Πώς την είπε, μαρίζ. Είχατε κι εσείς μαρίζ, θέλετε να κατεβείτε στο χωριό σας.
Ρε, πες τους ανθρώπους ένα κουτάλι εδώ πέρα. Η άλλη έχει εξοπλισμό Masterchef, να πούμε. Έχεις δίκιο. Ένα κουτάλι, οτιδήποτε. Ένα αναδεθύρι, δεν ξέρω, το οτιδήποτε. Θα βλέπει άλλο στο βίντεο και θα πει: τι, είπε Μαρίς, πρέπει να αγοράσω Μαρίς για να το ανακατέψω. Όχι, δεν χρειάζεται, για να πάνε παντού όλα τα υλικά. Είναι έτοιμο. Τώρα, παίρνουμε το μπολ, ρίχνουμε το μείγμα μέσα. Πρέπει να βγαίνει περίπου 1 κιλό. Βάζουμε στην άκρη, το απλώνουμε μέσα το τάπερ μας. Κοίτα εδώ, ζωγράφος. Και χτυπάμε λίγο το μείγμα. Τι κάνει. Μέσα. Το δείξε, το βλέπετε αυτό, ξανακάτω. Για να φύγουν οι φουσκάλες που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί. Τι είναι. Και να γίνει ομοιόμορφο, να πάει παντού. Και τώρα. Τώρα, αφού το έχουμε βάλει μέσα στο τάπερ μας, το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου 8 ώρες. 8 ώρες. Ναι. Θέλω να φάω. Σε μισή ώρα. Σε έχω ήδη έτοιμο, γιατί έχω φτιάξει από χθες παγωτάκι για να το δοκιμάσεις. Όταν λέω εγώ ότι αυτό εδώ το κανάλι έχει γίνει υπερπαραγωγή, δεν μ' ακούτε, δεν μ' ακούτε. Και όντως το έχεις φτιάξει. Ναι. Πάμε να το βάλουμε στην κατάψυξη. Για πάμε να το βάλουμε στην κατάψυξη. Τσαφ τσουφ τσαφ τσουφ το τρε. Και επειδή είμαστε παραγωγάρα, έτσι. Τι έχει κάνει η ξαδερφή, το έχει φτιάξει ήδη το παγωτό! Είναι έτοιμο για κατανάλωση με μια ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, λες και το έχει πάρει κόντρα πλακέ, το έχει χτίσει. Τίποτα δεν νιώθει, ναι. Μετά από 8 ώρες και φεύγει. Μπορώ να το γλύψω. Όχι. Οπότε πάμε να σερβίρουμε. Πάμε να σερβίρουμε. Η αγάπη μου σφαίρα από εννιάρι. Εδώ υπέροχες 2 μεριδούλες. Να πω ότι πριν από κάθε συνταγή, να βγάλω το γυαλί. Στρίβω τη λάμπα, βγάζω το γυαλί. Απλώνω το χαλί. Πριν από κάθε συνταγή, όταν λέω στην ξαδέρφη μου, Ηλιάνα, ώρα για cooking video, μου κάνει, έχω μια συνταγάρα. θα κάνουμε αυτό, είναι απίστευτο. Τρομερό. Τσιν τσιν. Τσιν. Έλα, πρώτος εσύ. Για να δούμε. Ωπα ρε. Ωπα ρε. Καλό. Κάτσε ρε. Δεν θυμίζεις λίγο μπουένο. Τι είναι μπουένο. Παιδιά, τι γίνεται εδώ. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο παγωτό. Και μπορείς να το φτιάξεις με διάφορες παραλλαγές. Τι παραλλαγές? Τύπου cheesecake που έχω βάλει γλυκό του κουταλιού και ράση. Και βύσσινο, δηλαδή μπορείς να κάνεις άλλη παραλλαγή. Αν θες να το κάνεις πιο απλό, είτε παίρνεις κάποιο εκχύλισμα βανίλιας και το κάνεις σκέτη βανίλια, ή μπορεί να πάρεις και την κανονική τη βανίλια. Δεν κάνω καθόλου overreact. Είναι σαν μπουένο χωρίς πλάκα. Είναι, ισχύει. Είτε να πάρεις την κανονική τη βανίλια, ξαναλέω, και να την τρίψεις αυτό που παίρνει από μέσα στο κλωναράκι και να το βάλεις μέσα. Αλλά αξίζει. Και να σου πω και την αλήθεια, είναι οικονομικό θεωρώ για τόσο μεγάλη ποσότητα. Γιατί εντάξει, και τα οικογενειακά παγωτά που έχουν στο σούπερ μάρκετ κοστίζουν και είναι καλύτερο αυτό θεωρώ. Το φτιάχνεις και μόνος σου. Το προηγούμενο παγωτό που φτιάξαμε ήταν καλό. Αυτό είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Και όπως λέμε πάντα σε κάθε cooking video, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος το φτιάξει αυτό το γλυκό, εννοείται να το ανεβάσει story και να μας και να ταγκάρει εμένα. Μου είπε αυτά, την ξαδέρφη μην την ταγκάρετε. Μπράβο ξαδέρφη, άλλη μια φορά έδειξες τις ικανότητές σου. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, παιδιά. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε το βίντεο. Όπως είπα και πριν, αν δεν με έχετε κάνει follow στο Instagram, κάντε με, εγώ είπε αυτά κατά Παύλα Official. Κάντε και follow την ξαδέρφη μου στο Instagram. Και έχει και ένα TikTok που ανεβάζει ωραία διαμαντάκια. Πατήστε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή σε αυτό το κανάλι αν δεν έχετε κάνει, που πρέπει να έχετε κάνει γιατί subscribe. Και μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Γουμπεφτά, ήταν η Λιάννα. Και μη συχνάτε ποτέ, μα ποτέ, να χαμογελάτε. Γεια σας. Ρούμι μάνα να. Αλλά από την αρχή δεν μπορώ, ρε φίλε. Όχι ρε παιδιά. Έλα από την αρχή, κόψω το. Όχι. Στην υγειά μας, στην αστυνία. Ναι. Γιατί. Για μπορώ. Τι σου κάνε. Το βλέπετε. Τόση ώρα και το βλέπω πηγαίνει. Έλα ρε Γιώργο, σε παρακαλώ. Πίσω από την κάμερα ο στρατηγός, κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα. Να το πω από την αρχή. Αυτή γιατί δεν χειροκρότησε.